προκαλούν αυτά τα ομοφοβικά ένστικτα. Το βασικό είναι όλες οι ευπαθείς ομάδες να είναι θεσμικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή να έχουν από το κράτος τις προστασίες που πρέπει να έχουν. Από εκεί και πέρα η κουλτούρα μας στην Ελλάδα έχει κάνει βήματα πρόοδου, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Εμένα δεν με επηρεάζει προσωπικά αυτός ο λόγος, γιατί ξέρω ποιος είναι, είμαι υπερήφανος για τον εαυτό μου, για τον σύζυγό μου, για τις αξίες που προσβεύω, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε μια καλύτερη χώρα εάν μπορεί να υπάρξει μια σύγχρονη κοινωνία σε όλη την επικράτεια και στην περιφέρεια και στην επαρχία, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αποκέντρωση. Διότι ο κόσμος θέλει αξιοκρατία και θέλει μια μεγάλη αγκαλιά. Δεν θέλει διχόνοια, δεν θέλει μεσολοδεξία. Και η αλήθεια είναι ότι για εμάς, ως σύγχρονη αριστερά, να πρεσβεύουμε αυτές τις ιδέες, χρειαζόμαστε παραπάνω δουλειά, γιατί είναι πιο δύσκολο να κερδίζεις με καλοσύνη και αξιοσύνη από να κερδίζεις με μεσολοδοξία. Δεν θα κινηθούν τα νομικά, όσο θέλετε να τον συναντήσετε. Δεν θα κινηθούν νομικά εναντίον του παιδιού, προφανώς, αλλά εννοείται ότι εφόσον η οικογένειά του επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί μου, είτε οι γονείς είτε το παιδί, με μεγάλη χαρά μέσα στη διάθεσή τους, εάν εκείνοι θέλουν να συνομιλήσουν. Δεν θέλω καμία συγγνώμη, απλά εάν το βρίσκουν χρήσιμο, να μπορεί να μιλήσει μαζί μου για να καταλάβει για ποιο λόγο αυτός ο λόγος δεν αρμόζει στον 21ο αιώνα, στο 2024, στην Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε, στην Ελλάδα της προόδου.